Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο Σεβασμιότατος Χριστόδουλος, έχει πολύ σπονοκεφάλι στον τελευταίο καιρό. Και σήμερα θα έλεγα, γιατί αυτό θα είναι το θέμα της εκπομπής μας, η πονοκέφαλη του κυρίου Χριστόδουλου, όχι μόνο από τα σκάνδαλα που συμβαίνουν εσωτερικά στην Εκκλησία και με μεγάλη ψυχραιμία, σοβαρότητα αλλά και αγάπη προσπαθεί να αντιμετωπίσει ο κύριος Χριστόδουλος και η Ιερά Σύνοδος, αλλά θα έλεγα και αυτό που σήμερα έγινε στη Βουλή. Δηλαδή, στα πηγαδάκια του Υπουργικού Συμβουλίου έφτασε το θέμα των γάμων μεταξύ ομοφυλοφίλων που γίνονται ο ένας μετά τον άλλον στην Ευρώπη τον τελευταίο καιρό. Το ζήτημα έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη χώρα μας και συζητήσεις εν ώψη μιας ενιαίας νομοθεσίας που έρχεται στην Ευρώπη και επιτρέπει το γάμο, την τελετή, αν θέλετε, σύζευξης μεταξύ ετεροφιλοφίλων. Και από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, γίνεται χαμός. Σήμερα θα δούμε το θέμα, αφού προηγουμένως θα το κουβεντιάσουμε εδώ με εκλεκτούς προσκεκλημένους από το χώρο της Εκκλησίας και όχι μόνον, αλλά να ακούσουμε στην αρχή της εκπομπής τη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Πετσάλνικος, αποκλειστικά στο ΣΤΑΡ, που έχει σημασία, μεγάλη σημασία, γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης λέει ότι αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να νομιμοποιηθούν στη χώρα μας, πράγμα που έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη. Είναι ο Νορβηγός Υπουργός Per Christian Foss που ως γαμπρός όπως το έθιμο προστάζει κρατά τη γαμήλη ανθοδέσμη. Και εδώ το έθιμο τελειώνει, γιατί η ανθοδέσμη κατέληξε στα χέρια του σύζυγου του πλέον, Γιάν Ερικ Κνάρμπακ, ιδιοκτήτη ομίλου μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θα μπορούσε ένας τέτοιος γάμος να γίνει και στην Ελλάδα? Το Υπουργείο Κυβέρνησης να νομιμοποιήσει το γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων. Το σκέφτεστε? Δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. Έτσι, μετά την Εκκλησία και η κυβέρνηση διαστόματος Υπουργού Δικαιοσύνης ξεκαθαρίζει πως δεν τίθεται θέμα νομιμοποίησης ομοφυλοφιλικών πολιτικών γάμων. Στον αντίποδα όμως, ομοφυλοφιλικές οργανώσεις και φορείς στη χώρα μας υποστηρίζουν πως η Ελλάδα μέχρι το 2003 θα εναρμονιστεί υποχρεωτικά στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και των ετοιμάτων για ίση μεταχείριση των ομοφυλοφίλων. Τα ζευγάρια των ομοφυλόφιλων σήμερα, μεταξύ των άλλων φυσικά, διεκδικούν και το δικαίωμα της κοινωνικής και νομικής κατοχύρωσης της ερωτικής τους σχέσης. Και όταν μιλάμε για αυτά τα δικαιώματα, θα πρέπει η κατοχύρωση αυτή να γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως γίνεται με τα ετεροφιλόφιλα ζευγάρια. Ο πολιτικός τουλάχιστον γάμος μεταξύ ομοφυλοφίλων επιτρέπεται σε 5 από τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και σε ορισμένες από τις πολιτείες της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει καν συζητηθεί ούτε σαν προτινόμενη ενιαία οδηγία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τη δήλωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο αρμόδιος, ο κ. Πετσάλνικος. Σήμερα εδώ, στο στούντιο, έχω καλεσμένους τον πατέρα και φίλο, τον κύριο Ευάγγελο Σκορδά, εφημέριο Εξαρχίας Παναγίου Τάφου, τον πολύ γνωστό επίσης πατέρα Σπυρίδωνα Τσάκαλο. Στο στούντιο του Συντάγματος είναι ο πατέρας Μάξιμος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά Κορινθίας. Θα συνδεθούμε ακόμη με τον φίλο τον κύριο Γιώργο Μουστάκη, τον καθηγητή της Θεολογίας στην Πλάκα, και τον κύριο Ανδρέα Λύρα, τον πρόεδρο του Ελληνικού Κινήματος Σωτηρίας, που είναι στον Πειραιά. Ακόμη κοντά μας σήμερα έχουμε την κυρία Εύα Κουμαριανού, η οποία είναι άτυπη, όπως έλεγα, πρόεδρος, άτυπος πρόεδρος του Συνδέσμου Τραβεστή και Ομοφυλοφίλων. Άτυπος. Θα πάρω όμως μια πρώτη δήλωση από τον πατέρα Τσάκαλο. Πώς θα αντιδράσει η Εκκλησία αν η Ευρώπη τελικά επιβάλλει και στη δική μας κυβέρνηση, μια και είμαστε Ευρωζώνη, να παντρεύονται οι ομοφυλόφιλοι μεταξύ τους? Πώς θα αντιδράσει, πιστεύετε, και η κοινωνία μας ευρύτερα? Είναι ένα θέμα που θα προκαλέσει αντιδράσεις και ενδεχομένως να δούμε και διάφορα επεισόδια τα οποία θα προκαλέσουν και γέλια ίσως και κλάματα. Έχω μία ένσταση, κυρία Δράγκα. Η ένστασή μου συνίσταται στο γεγονός ότι στον κύριο Υπουργό είναι δικό μας παιδί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δικιά μας κοπέλα. Δεν στείλαμε ένα νηφικό και μερικά άλλα για να έχει για παρανυφάκια. Νομίζω είναι παράληψη αυτό. Ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε ξεκάθαρα. Όχι, δεν στείλαμε στον υπουργό της Νορβηγίας. Της Νορβηγίας, να το διευκρινίσετε. Ένα νηφικό, γιατί είναι δικό μας παιδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπουργός. Ναι, εδώ τι θα κοπέλα. Γίνει. Εδώ τι θα γίνει, πατέρα Τσάκαλε? Εδώ δεν θα γίνει τίποτα. Εδώ δεν θα γίνει τίποτα. Οι κύριοι εντιντήτες δεν μπορούν, όπως γνωρίζετε,
Γιατί ο Θεός έκανε άντρα και γυναίκα. Δεν έκανε άντρα με άντρα και γυναίκα με γυναίκα. Ναι. Τώρα αν αυτοί πάνε κόντρα στη μητέρα φύση την οποία δημιούργησε ο Θεός και θέλουν να εξευθυλίζονται, αυτό είναι δικιά τους υπόθεση. Δικαίωμα στον εξευθυλισμό έχουν. Και αν δεχθούμε πιέσεις προσαρμογής σε μια κατάσταση στην οποία κοινωνικά δεν μπορούμε να ανεχθούμε, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να προσαρμοστούμε με την ενιαία νομοθεσία στον χώρο της Ευρώπης. Μα να σου βαρολογήσουμε τώρα, τι να δεχθούμε πιέσεις, δηλαδή σε ποιο θέμα δηλαδή. Να δεχθούμε να μπορούν ετεροφιλόφιλοι να κάνουν γάμο, τελετή κάποιου γάμου. Αυτό όπως ξέρετε. Νομιμοποιημένο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση στη χώρα μας. Ήδη η Ευρώπη, όπως μου λένε γνωρίζοντες, αποδέχεται ότι αν συζούν δύο άνθρωποι μαζί και έχουν κάνει κάποιο γάμο στο εξωτερικό, ένας παίρνει τα δικαιώματα, έχει δικαιώματα, δηλαδή παίρνει τα ασφαλιστικά δικαιώματα αν πεθάνει ο άλλος, τη σύνταξη και όλα. Εδώ εσείς δεν βλέπετε να γίνει. Ο γάμος προϋποθέτει παιδιά. Τι θα έχουν τα παιδιά, θα κάνουμε και αυτά αντιτάκια σαν τα μούτρα τους, δύο μανάδες, δύο πατεράδες. Δηλαδή να μην χάσουμε τα, μην παραλογιστούμε τελείως. Εσείς λέτε τιντάκια, εγώ όμως πρέπει να πάω στην κυρία Κουμαριανού να πάρω μια απάντηση και από την άλλη πλευρά. Κυρία Κουμαριανού, εδώ ο πατέρας Σάκαρος λέει ότι παιδιά δεν γίνονται και η Εκκλησία εδώ της Ελλάδος και γενικότερα η κοινωνία μας δεν μπορεί να αποδεχθεί αυτό που γίνεται στην Ευρώπη. Τιντάκια δεν νομίζω να είναι κανένα από τα παιδιά. Τι θα είναι, κυρία Κουμαριανού? Όσο ας πούμε για το για αν θα μπορούμε να κάνουμε παιδιά ή όχι, δεν είπαμε ότι θα κάνουμε και παιδιά, μην τρελαθούμε. Ναι, αυτό είναι, αλλά να κάνετε και παιδιά. Ο νόμος της Ευρώπης. Κυρία Κουμαριανού, περίοδο έχετε. Καλά θα κάνει και η Ελλάδα. Παιδιά να μπορεί να κάνετε. Με την Ευρωζώνη. Εντάξει τώρα, αν είμαστε ντιντίδες ή δεν είμαστε, και στο χώρο το δικό σας το ίδιο πράγμα είναι. Κυρία... Εμείς δεν είπαμε κάτι τέτοιο, εμείς είμαστε κομμάτι του ελληνικού λαού. Μα γιατί αυτό δεν εσείς... σημαίνει όμως γιατί ότι το σακατζίκι το δικό σας και θα το σας κάνουμε, επισημοποιήσουμε. Δεν γίνεται η αναπηρία σας, πώς να το κάνουμε τώρα. Ποια είναι ένα, γιατί με είδατε μένα να μου λείπει κανένα πόδι, κανένα χέρι. Και μορφωμένη είμαι όπως όλος ο κόσμος και όπως όλοι οι γκέι είναι μορφωμένοι. Κανένας δεν είναι ανάπηρος. Δηλαδή, εγώ πού βρίσκεται την αναπηρία, κυρία? Είναι δυνατόν να είμαστε ανάπηροι και να υπάρχουν πολύ μορφωμένοι στο χώρο της επιστήμης, της τέχνης από παντού? Αυτοί είναι ανάπηροι? Πού είναι μορφωμένοι? Στο σακατζίκι. Πού είναι η αναπηρία? Σακατζίκι σας, τι να κάνουμε, κυρία μου? Η αναπηρία δηλαδή δεν είναι σε κάποιον ιερέα που φοράει από μέσα σαν τιέρες? Αυτό... Δεν είναι αναπηρή αυτή? Εσείς με το να ρίχνουμε... Εγώ που ανάβω δύο καντήλια την ημέρα με το και να πιστεύω έχουμε... στην Παναγία. Πρόσεξε, μην πες κανένα καντήλι στο κεφάλι σου όμως. Με διώχνετε από την εκκλησία? Με τον δεν τρόπο σε διώχνει κανείς. Με διώχνετε πλάσμα από την εκκλησία. Πλάσμα του Θεού είσαι κι εσύ. Μα με λέτε ανάπηρη ή εμένα ή οποιονδήποτε γέννη. Είσαι πλάσμα του Θεού, δεν σε διώχνουμε. Το να θέλεις όμως την αναπηρία σου αυτή, το σακατήκι σου, να το κάνω επισημοποιήσει. Δεν μπορεί να γίνει. Κυρία τι Κουμαριανού, να κάνουμε τώρα? Με συγχωρείτε πατέρα. Κυρία Κουμαριανού, ο υπουργός, ο κύριος Πετσάλνικος, δήλωσε με λίγα λόγια, υπογράμμισε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει στη χώρα μας. Είναι η κοινωνία, όπως άφησε να εννοηθεί, δεν το κάνει ανοιχτό. Βεβαίως υπάρχει η Ευρώπη, στην οποία γίνονται τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, και γάμοι μεταξύ γυναικών και γάμοι μεταξύ ανδρών και υπάρχουν και ασφαλιστικά δικαιώματα και φαίνεται ότι προχωρεί, προωθείται μια ενιαία νομοθεσία. Όμως την ιδιαιτερότητα, αν θέλετε, μιας κοινωνίας, δεν ξέρω αν μπορούμε να την παρακάμψουμε. Και όχι ιδιαιτερότητα, θα έλεγα τη στάση, θέση, αν θέλετε, τη φιλοσοφία μιας κοινωνίας. Κύριε Τράγκα, θα μπορούσα να κάνω μια παρέμβαση? Ο κύριος Μουστάκης, ο καθηγητής. Εσείς πώς το βλέπετε το θέμα? Κοιτάτε, η Ευρώπη το επιβάλλει σιγά-σιγά. Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να αυτοκαθορίζεται, να αυτοπροσδιορίζεται. Όμως, την Εκκλησία, τι την θέλει όταν η Εκκλησία, γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι έχει τους δικούς τους νόμους, τους δικούς της κανόνες, τη δική της γραμμή. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω όταν στο γάμο ο ιερέας εύχεται ευτεκνία, τεκνογωνία, βίου απόλαυση και να δουν τα παιδιά τους γύρω από το τραπέζι τους, δηλαδή ευλογεί την τεκνογωνία, πώς θα ευλογήσει ένα γάμο ο οποίος δεν είναι παρά μόνο ένας γάμος? Μείνετε εδώ σας σικέ. Παρακαλώ, για να κερδίζουμε χρόνους. Έχω τον βουλευτή, μισό λεπτό, έχω τον βουλευτή, τον κύριο Ασκητή, στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Ασκητή, καλησπέρα σας. Καλώς σας βράδυ, καλησπέρα σε όλους τους κύριους. Δεν ξέρω αν ακούσατε τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κύριου Πετσάλνικου, που είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να νομοποιηθεί γάμος μεταξύ ετεροφιλοφίλων στην Ελλάδα. Μεταξύ ομοφιλοφίλων. Ομοφιλοφίλων, με συγχωρείτε.
ομοφιλοφίλων. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που γίνεται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Εσείς τι λέτε? Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί κοιτάξτε, ο γάμος είναι ένας θεσμός ο οποίος χαρακτηρίζει την κοινωνική ταυτότητα και την νομοτελειακή εξουσία του άντρα και της γυναίκας. Άλλωστε, ο γάμος αυτό είναι. Είναι μια σχέση των δύο φίλων που παντρεύονται για να γεννήσουν παιδιά και για να ζήσουν μαζί σαν σύντροφοι και γονείς. Η σεξουαλική συμπεριφορά όμως, και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, άλλωστε η ιατρική της κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως ο κ. Μουστάκης είπε πολύ σωστά, είναι ένας καθορισμός και ένας τρόπος ζωής που κάθε άνθρωπος μπορεί να τον έχει, εφόσον έχει όριμη προσωπικότητα, δεν εκθέτει την κοινωνία και δεν παρασύρεται σε συμπεριφορές που τον ανατρέπουν. Είτε είναι ομοφιλόφιλος, είτε είναι ετεροφιλόφιλος. Ναι, ο γάμος όμως είναι πράγματι ένας θεσμός που απόλυτα καθορίζει τη σχέση των δύο φίλων και λειτουργεί στο δικαίωμα της αναπαραγωγής, της τεκνοποίησης, της μητρότητας, της πατρότητας, στα πρότυπα μιας ζωής, μιας κοινωνίας που καθορίζουν οι νόμοι. Ναι, εδώ όμως έχουμε, εδώ όμως έχουμε την Ευρώπη, η οποία έρχεται και λέει: προωθώ μια ενιαία νομοθεσία γύρω από αυτή την κατάσταση, από πλευράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων που έχουν ομοφιλόφιλοι που ζουν μαζί, είτε άνδρες είτε γυναίκες. Και αυτό επιβάλλω για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλα αυτά που λέει η Ευρώπη. Και βλέπουμε λοιπόν υπουργούς στην Νορβηγία, την αδελφή του Αρχιεπισκόπου Σουηδίας να παντρεύεται φίλη της και να τελετουργεί ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Σουηδίας. Βλέπουμε πράγματα τα οποία. Αρχιεπίσκοπο. Εσείς λέτε σιγά τον Αρχιεπίσκοπο, είναι όμως Αρχιεπίσκοπος Σουηδίας. Πάει στον κατήφορο, κύριε Δράκη, σου χρειάζεται. Πάει. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Ασκητή, λέω πώς θα αντιδράσει ο δικός μας πολιτικός κόσμος. Κύριε Δράκα, έτσι είναι όπως τα λέτε. Αλλά όπως είπατε εσείς προηγουμένως που σας άκουσα, η κοινωνία ακόμη η δική μας δεν είναι έτοιμη για να δεχθεί αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Πιστεύω προσωπικά, δεν ξέρω πόσο καλό θα μας κάνουν ή κακό. Κανείς δεν μπορεί να το κρίνει αυτό. Έχει ο καθένας την προσωπική του σκέψη και θέση σε αυτήν την εικόνα. Σίγουρα όμως, αν υπάρξουν τέτοιες αλλαγές που κοινωνικοποιούνται στη θέση των δύο φίλων ή στους ομοφιλόφιλους, άνδρες και γυναίκες, αυτό θα το δούμε νομοτελειακά και στη χώρα μας μέσα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ναι, εάν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κύριε Ασκητή, έχει σημασία αυτό που θα σας ρωτήσω, κατά τη γνώμη μου. Εάν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πιέσει ασφυκτικά, όπως τουλάχιστον η κυβέρνηση μας είπε ότι το Ορθόδοξος έφυγε από τις ταυτότητες γιατί είναι μια γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική. Υπήρξαν τόσες αντιδράσεις για το θέμα αυτό που ήταν ταυτισμένο με την ίδια τη ζωή μας και την ύπαρξή μας. Είναι άλλο θέμα. Αν έρθει τώρα όμως, όπως επιβάλλει διάφορες καταστάσεις και πει στην ελληνική κυβέρνηση, ξέρεις κάτι, βάσει της ενιαίας νομοθεσίας που προωθείτε, θα δεχτείτε και εκεί κάποιες τελετές που θα είναι γάμοι μεταξύ ομοφιλοφίλων. Τότε θα νομίζω ότι η πολιτεία οφείλει να το δεχτεί, αν είναι θέμα της ευρωπαϊκής κοινότητας, που προσέξτε όμως, θα έχει καθαρά νομοτελειακό χαρακτήρα. Μάλιστα. Ξέρετε, πολλές φορές ο νόμος δεν αγγίζει πάντα την ανθρώπινη σχέση και την ανθρώπινη ζωή. Εγώ θα σας πω, σαν γιατρός κυρίως, που έχω μελετήσει όλα τα χρόνια την ανθρώπινη σεξουαλικότητα, ότι η ζωή του γένους, η ζωή της φύσης, προϋποθέτει τον άνδρα και τη γυναίκα σαν την φυσιολογική εξέλιξη των προτύπων. Διαφωνώ όμως κάθετα στο να μην δεχθούμε τον ομοφιλόφιλο σαν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το δικαίωμα της ζωής, είναι μέσα στη ζωή, είναι όριμος σαν προσωπικότητα και μπορεί να επιλέγει τη δική του εικόνα εφόσον σέβεται τον εαυτό του και την κοινωνία που ζει. Και μάλιστα σας κρύβω ότι είπα ότι μπορεί ακόμη να φτάσει και στο μηχανισμό της υιοθεσίας, δηλαδή να γίνει και γονιός, εφόσον πληρεί προϋποθέσεις οριμότητας, επαγγελματικής ταυτότητας και κοινωνικής οριμότητας. Αυτά όλα τα στοιχεία θεωρώ ότι είναι στην εξέλιξη μιας κοινωνίας που θα δούμε πόσο θα αντιδράσει ή θα δεχτεί κάποια πράγματα αν η Ευρώπη υποχρεωτικά τα βάλει στη χώρα μας. Ναι, μάλιστα. Κύριε, Ασκητή, πάω... κύριε Τράγκα, μπορώ να πω κάτι για τον κύριο Ασκητή? Μισό λεπτό, κύριε Μουστάκη, ναι, να κύριε πάρω Ασκητή και τις υπόλοιπες απόψεις. Μια στιγμή, και θα κύριε σε Τράγκα, κύριε Ασκητή, η Εκκλησία και αυτή είναι ελεύθερη να πει ότι αυτό που μου ζητάτε είναι αντίθετο προς τους κανόνες μου, προς τις αξίες μου, προς τα οράματά μου. Επομένως, να μην πιέζουμε την Εκκλησία και ούτε να βάζουμε στους ώμους της Εκκλησίας το βάρος αρνήσεων, διότι η Εκκλησία θέλει να είναι πιστή στον νόμο του Ευαγγελίου. Ο Απόστολος Παύλος λέει: ούτε πόρνη, ούτε κίνεδη, ούτε μυχή, ούτε ομοφιλόφιλοι έχουν θέση στον νόμο της Εκκλησίας. Σας παρακαλώ, για να πάρουμε όλες τις απόψεις και να υπάρχει και η άλλη όχθη του θέματος. Να ρωτήσω την κυρία Κουμαριανού. Εσείς αναφερθήκατε προηγουμένως και είπατε: εγώ ανάβω τα καντήλια, εγώ πηγαίνω στην εκκλησία, εγώ σέβομαι τη θρησκεία και έχω αυτή την ιδιαιτερότητα που έχω. Όμως έρχεται η θρησκεία και σας λέει ότι είσαστε αντίθετοι. Θα έλεγα σε εισαγωγικά εχθρικοί.
αμαρτωλή απέναντι στους κανόνες της. Εσείς τι έχετε να μας πείτε? Εγώ θα τους απαντήσω ότι δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των κληρικών, με ενδιαφέρει η γνώμη του Θεού και της Παναγίας που πιστεύω. Γιατί δεν σας ενδιαφέρει η γνώμη του Θεού? Γιατί δεν είναι άμεπτη. Η Παναγία όμως στην Κανά της Γαλιλαίας ήταν δίπλα στον Ιησού. Μάλιστα. Με τους φίλους του, ευλόγησε τον άνδρα και την γυναίκα και ασφαλώς είστε εκτός. Πέρα από αυτό, έγινε η Παναγία έγινε μητέρα. Η Παναγία έγινε μητέρα. Να πάρω μια άποψη από τον πατέρα Μάξιμο. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Η Ευρώπη προωθεί αυτή την ενιαία νομοθεσία, η οποία ενδεχομένως να πιέσει και τη χώρα μας να κατοχυρώσει και να θεσμοθετήσει τέτοιου είδους τελετές που βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Δηλαδή μεταξύ ομοφιλοφίλων. Όχι ενδεχομένως, κύριε Τράγκα. Να υιοθετούν. Κύριε Τράγκα, όχι ενδεχομένως, αλλά εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος και πεπισμένος ότι αργά ή γρήγορα, μάλλον πάρα πολύ γρήγορα, η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα οπωσδήποτε θα επιβάλλει με ντιρεκτίβα, με μια νέα οδηγία την Ελλάδα, μια που ανήκουμε πλέον μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να θεσπίσει, αν όχι στην αρχή θα πιέσει και για θρησκευτικό γάμο, τουλάχιστον σε πρώτη φάση να η πολιτεία να αποδέχεται τον γάμο των ομοφιλοφίλων. Αυτό είναι βέβαιο και αυτά είναι βέβαια και τα φυσικά επακόλουθα. Θα αντιδράσετε δυναμικά? Οπωσδήποτε θα αντιδράσουμε μέσα σε λογικά πλαίσια και με θεμητούς τρόπους φυσικά, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε σε τέτοιου είδους αποφάσεις οι οποίες προσβάλλουν και την προσωπικότητά μας και την εκκλησία μας και τα ιερά και τα όσια μας τη στιγμή. Βέβαια, ο καθένας, όπως είπε και ο κ. Μουστάκης πολύ ορθά και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει και να πράττει και να ζει όπως θέλει. Δεν τον εμποδίζει κανείς, ούτε και εμείς θα επιβάλλουμε στον άλλον να ζήσει με τον τρόπο που θέλουμε εμείς. Αλλά από εκεί πέρα όμως είναι υποχρεωμένος ο οποιοσδήποτε να αποδέχεται και τους νόμους και τους θεσμούς της Αγίας, της μίας Αγίας Καθολικής Εκκλησίας, που είναι σαφέστατη η νόμη. Είπε προηγουμένως ο κύριος Κουμαριανός, γιατί για μένα δεν είναι κυρία, ο κύριος Κουμαριανός, ότι για εκείνον γνώμη σημασία έχει τι λέει ο Χριστός και η Παναγία. Μα ο Χριστός και η Παναγία εξέφρασε την άποψή του μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο, στο οποίο είναι καταχωρημένες όλες οι απόψεις και οι θέσεις και οι νόμοι του Κυρίου μας. Και είναι σαφέστατη όχι μόνο για τους ομοφυλοφίλους. Εσείς, Πάτερ, τα τηρείτε. Ορίστε. Τα τηρείτε και εσείς αυτά. Έτερο είναι κάτερο. Κανένας δεν είναι τέλειος. Κανείς δεν είναι τέλος. Αυτό δεν σημαίνει ότι τέλος επειδή πάντων, κάποιοι. Εγώ έχω να σας πω τα εξής. Αν μου επιτρέπετε δεν να είχα σκοπό, δεν είχα σκοπό να κάνω μια τέτοια τελετή, αλλά επειδή πάει κόντρα τώρα το κατεστημένο, θα το κάνω. Και όποιος μπορεί, ας με εμποδίσει. Δηλαδή, κυρία Κουμαριανού, μισό λεπτό, πατέρα Μάξιμο. Εσείς δηλώνετε σήμερα στην εκπομπή ότι ενάντια, αν θέλετε, στην καθολική στάση, στην μάλιστα μεγαλύτερη, αν θέλετε, από πλευρά αριθμού, στάση της κοινωνίας των μελών της, θα κάνετε γάμο, κυρία Κουμαριανού, εσείς? Δεν το ήθελα, γιατί δεν το θεωρούσα από δική μου πλευρά σκόπιμο. Όταν λέτε ότι θα κάνετε γάμο, πού θα κάνετε το γάμο, στην εκκλησία? Οπουδήποτε. Με ποιον ιερέα? Θα κάνετε ένα γάμο όμως, ο οποίος δεν θα είναι νόμιμο, σύμφωνα με όσα λέει ο κ. Πετσάλνικος. Καλά, αυτό θα το κοιτάξουμε. Κύριε Τράγκα, εγώ πάντως θα το κάνω. Ποιος είναι ο ιερέας ο οποίος θα καταπατήσει τα θέσμια της Εκκλησίας, θα αδιαφορήσει για το τι λέει το Ευαγγέλιο? Και στην κυρία Κουμαριανού θέλω να πω το εξής. Δεν μιλάμε αφ' αυτού. Ούτε ο πατήρ Μάξιμος λέει τα δικά του, ούτε ο πατήρ Ευάγγελος Σκορδάς θα πει τα δικά του, ούτε ο πατήρ Σπύριδο Τσάκαλος λέμε ό,τι μας κατέβει. Εμείς λέμε τι λέει το Ευαγγέλιο. Οφείλουμε όλοι πίστη και υπακοή στο Ευαγγέλιο. Τώρα, πόσο τηρούμε το Ευαγγέλιο, ο καθένας μας κάνει τον αγώνα. Αλλά η κυρία Κουμαριανού λέει το Ευαγγέλιο πρέπει να αναθεωρηθεί. Όχι, κυρία Κουμαριανού, δεν είναι νουβέλα, δεν είναι λογοτέχνημα το Ευαγγέλιο και ράβε και ξύλωνε. Έχει πρέπει αιώνιους νόμους. Μα κοιτάξτε και οφείλουμε υπακοή στους νόμους. Κοιτάξτε να το διαβάσετε κι εσείς προσεκτικά. Από μικρό παιδί, ας το διαβάσει και η Εκκλησία και οι κληρικοί. Ας συμμορφωθούν και οι κληρικοί. Εντάξει. Έτσι, κύριε καθηγητά, όλοι πρέπει να υπακούσουμε στο Ευαγγέλιο. Όλοι. Και εσείς και εμείς. Αν επιτρέπετε, κύριε Τράγκα. Κύριε Μουστάκη. Παρακαλώ, κύριε Τράγκα. Έχω την αίσθηση ότι θέλει να πει η κυρία Κουμαριανού ότι συμβαίνουν διάφορα σκάνδαλα που απασχολούν και τη Σύνοδο αρκετές φορές και τα διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό. Κύριε Τράγκα, να φύγουν, και είπατε για τον πονοκέφαλο του Μακαριωτάτου, και έχω να πω ότι ο Μακαριώτατος έχει πολλούς πονοκεφάλους. Όταν ο πνευματικός του πατέρας και γέροντάς του βγαίνει και λέει ότι προωθούνται αυτές τις ημέρες πρόσωπα στα ανώτατα κλιμάκια της ιεραρχίας
τα οποία είναι μειωμένης ηθικής υποστάσεως, είναι ένας πονοκέφαλος για τον Μακαριότατο. Όταν ο Μακαριότατος... Μισό λεπτό, κύριε Μουστάκη, έτσι. τι εννοείτε, δηλαδή ότι σοβούν σκάνδαλα, ρο σκάνδαλα μέσα στην εκκλησία, τα οποία προσθέτουν πονοκεφάλους στον Μακαριότατο. Αυτό που είπε ο γεροντάς του και πνευματικός του πατέρας, ότι προωθούνται επί των ημερών του άτομα με μειωμένης ηθικότητας. Είναι ξεκάθαρο και ξέρουμε πολύ καλά ότι γίνονται καταγγελίες σήμερα στο Μακαριότατο, συγκεκριμένα από ένα συγκεκριμένο περιοδικό που λέγεται «Ελεύθερη Φωνή της Εκκλησίας», το βγάζει συγκεκριμένος Μητροπολίτης, ο Νικόδημος ο Μητροπολίτης, και καταγγέλει στον Αρχιεπίσκοπο, Μητροπολίτη της Κεντρικής Ελλάδος, ότι εάν δεν σταματήσει τα τέτοια και τα τέτοια και τα τέτοια, θα πάρει ο λαός του Θεού την ηθική στα χέρια του μισό λεπτό. Θα τιμωρήσει αυτό το συγκεκριμένο Μητροπολίτη της Κεντρικής Ελλάδος. Μισό λεπτό. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα τώρα, αφού προηγουμένως ευχαριστήσω τον κύριο Ασκητή που ήταν κοντά μας, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Το τελευταίο καιρό έχουν καταγγελθεί, και μάλιστα με επιχειαίους τίτλους στις εφημερίδες, ροζ σκάνδαλα που απασχόλησαν το εσωτερικό της Εκκλησίας. Τα αντιμετώπισε με ψυχραιμία, με σοβαρότητα, με αγιοσύνη, θα έλεγα, ο Μακαριότατος ο Χριστόδουλος. Θα τα δούμε όμως, γιατί αυτά τα πράγματα σκανδαλίζουν το χριστεπώνυμο πλήθος και κάνουν και την κυρία Κουμαριανού να λέει ότι δεν κοιτάτε εσείς να διαβάσετε το Ευαγγέλιο και λέτε σε εμάς να το διαβάσουμε. Πάμε πρώτα σε ένα μικρό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, είπα στην αρχή της εκπομπής ότι ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μακαριότατος, έχει πολλούς πονοκεφάλους τον τελευταίο καιρό και σε αυτούς προσετέθη ακόμη ένας, το θέμα του γάμου μεταξύ ομοφιλοφίλων, το οποίο έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη πριν από χρόνια και φαίνεται ότι έρχεται και στην πατρίδα μας, και ακούσατε προηγουμένως κατά τη διάρκεια της συζήτησης τι αντιδράσεις υπάρχουν, τεράστιες αντιδράσεις. Σήμερα μάλιστα είχαμε και τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Πετσάλνικου που λέει ότι τέτοια πράγματα δεν θα γίνουν στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται να νομιμοποιηθεί κάτι τέτοιο. Εγώ τώρα θέλω να δούμε ένα βίντεο, ένα ρεπορτάζ γύρω από τα σκάνδαλα που βγήκαν στις εφημερίδες, τους πονοκεφάλους δηλαδή του Αρχιεπισκόπου που απασχόλησαν και τη Σύνοδο. Δεν να το δούμε. Σώμα Χριστού, αλλά με ανθρώπινες αδυναμίες η Εκκλησία. Τα βαρύτιμα άμφια του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, ακόμα όμως και ο λόγος του προκαθημένου της Ελλαδικής Εκκλησίας από άμβονος, συχνά προκαλεί. Άλλες φορές, ο διάλογος μεταξύ των θρησκειών γίνεται αιτία διαμάχης ανάμεσα στους πιστούς. Η έλευση του Πάπα πέρυσι και η συγγνώμη του Ποντίφικα για τα εγκλήματα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας συζητήθηκαν και σόκαραν ένα μεγάλο μέρος των πιστών. Οι σχέσεις των Ορθοδόξων και Καθολικών Ελλήνων πολιτών οδηγήθηκαν τότε σε οριακό σημείο. Διαμάχες όμως δεν εκδηλώνονται μόνο κατά των αιρετικών. Άναυδος ο λαός παρακολουθεί την κόντρα Ελλαδικής Εκκλησίας και Φαναρίου που οδήγησε, σύμφωνα με τον Πατριάρχη Βαθολομαίο, να μοιάζουν με θέατρο του παραλόγου. Ταυτόχρονα, καταγγελίες για τα σταλίες στα οικονομικά της Εκκλησίας και το πόρισμα Ιερώνυμου δημιουργούν περιοδικά αναστάτωση στο εκκλησίασμα. Να λυθεί επιτέλους αυτό το ζήτημα που έχει κατασκανδαλίσει την ελληνική κοινωνία, να λυθεί χωρίς μισόλογα. Αποκαλύψεις και καταγγελίες τάραξαν και το νησί της Αποκάλυψης σχετικά με παράνομες πωλήσεις κτημάτων της Ιεράς Μονής Πάτμου. Αποτέλεσμα, η καθαίρεση τότε του Αρχιμανδρίτη Γεράσιμου Μιχελή. Η μεγάλη όμως πληγή του σώματος της Εκκλησίας είναι τα ροζ σκάνδαλα. Ο φόνος του πατέρα Άνθιμου Ελευθεριάδη από την ερωμένη του Κάτια Γιανακοπούλου συγκλώνησε την ελληνική κοινή γνώμη. Ωστόσο και οι καταγγελίες για τη σεξουαλική δράση του Αρχιμανδρίτη Πορφύριου Παπαρούπα στην Πετρούπολη, του Μητροπολίτη Παντελεήμονο στην Κόρινθο και πρόσφατα στο διδημότυχο του Μητροπολίτου Νικηφόρου προκάλεσαν σάλλο στην ελληνική κοινωνία στο παρελθόν. Τα ερωτηματικά παραμένουν και για τα όσα έλαβαν χώρα στο σπίτι της Αγάπης του 80χρονου ιερέα Πέτρου Παπουτσάκου. Οι καταγγελίες έκαναν λόγο για βιασμό ανήλικων κοριτσιών. Πριν λίγους μήνες επίσης, 13χρονος κατήγγειλε ιερωμένο ότι ασέλγησε πάνω του μέσα στο ιερό βήμα. Κατά καιρούς πάλι αποκαλύπτονται ιερείς που διατηρούν χασισοφυτίες όπως ο Κωνσταντίνος Νικολάου, αρχαία όπως ο Κωνσταντίνος Τσαβδαρίδης ή και όπλα Καλάσνικοφ στο σπίτι τους. Όλα αυτά οδηγούν τον πνευματικό πατέρα του Αρχιεπισκόπου, Μητροπολίτη Πυραιός Καλίνικο, σε ανοιχτή σύγκρουση μαζί του για θέματα αξιοκρατίας και ηθικής τάξεως. Να αποκλειστούν άνθρωποι οι οποίοι είναι αμφισβητούμενοι και πρέπει να επιλεγούν άνθρωποι τελείως ανεπίληπτοι. Αυτή είναι η αιμονή μου. Στη Γενική Σύγχυση όμως, διαμάχες δημιουργεί ακόμα και η στάση των παπαροκάδων. Τι να πούν άραγε όμως και οι Αγγλικανοί εν Χριστώ αδελφοί?
ίσως μέσα πάμε καλύτερα. Κυρίες και κύριοι, έρχονται κατά καιρούς στη δημοσιότητα διάφορα σκάνδαλα και διάφορες ιστορίες. Οφείλω όμως εδώ να πω ότι υπήρξε για την υπόθεση του Δημοτήχου, η υπόθεση πήγε στο αρχείο και υπήρξε κατηγορηματική διάψευση για όσα είδαν το φως της δημοσιότητας από την πλευρά του εκπροσώπου τύπου του Μητροπολίτη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και σε άλλες ιστορίες που αναφέρθηκαν και στο ρεπορτάζ, υπήρξαν κατηγορηματικές διαψεύσεις ή αν θέλετε προχώρησε και η δικαστική διερεύνηση ως ένα σημείο και μετά, αν θέλετε, είχαμε και την απαλλαγή ορισμένων ιερέων από όσα κατηγορούνται στην αρχή. Ο Παπατσάκαλος θέλει να πει κάτι. Αρχίζω από το τελευταίο, αναφέρθηκε ένα όνομα του ιερέα Κώστα Νικολάου. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια τραγική περίπτωση. Ο πατέρας του καλλιεργούσε χασίς. Καλλιεργούσε χασίς. Και πήγε να δει τι συνέλαβε τον πατέρα του η αστυνομία. Τον συνέλαβαν και αυτόν, κλείστηκε στη φυλακή στον Καλλιόδο 10 μήνες. Απειλάγει από το πολιτικό δικαστήριο. Μάλιστα. Επανήλθε στη θέση του, αθώθηκε και από το συνοδικό δικαστήριο. Και ρωτάτε λοιπόν η ελληνική τηλεόραση, απεκατέστησε ηθικά τον άνθρωπο αυτόν? Ένω με πηχαίους τίτλους. Απειλάγει και ο Μπακαγούγας και δικαστικά. Μάλιστα. Νομίζω ότι εν μέρη στη σημερινή εκπομπή στο Μετρό εσείς με τις διευκρινήσεις που δίνετε. Απειλάγησαν λοιπόν όλοι και οφείλουμε όταν ασχολούμεθα με τέτοια πράγματα να έχουμε υλικό, να έχουμε καταθέσεις. Και για τον Μητροπολίτη Δημοτήχου που αναφέρθηκε. Πάντως, και πρέπει επίσης να πω. Και πρέπει επίσης να φίλε, πω. Επειδή υπήρξε η σύλληψη και όπως λέτε η παραμονή του μέσα στον Κορυδαλό επί δεκάμινο μέχρι της αθωότητάς του, ακολουθώντας την δισογραφία η ελληνική τηλεόραση και οι εφημερίδες, φυσικά ανέγραψαν όλα αυτά τα γεγονότα. Καταλάβατε. Γιατί δεν έστειλε μια κάμερα για να αποκαταστήσει τον άνθρωπο αυτό, κύριε Τράγκα? Μπαίνει πρόβλημα. Σήμερα και νομίζω ότι εσείς προβαίνετε σε αποκατάσταση του ανθρώπου. Διευκρινίζοντας σε εμάς που δεν τα ξέρουμε αυτά. Γράφουμε σε ένα φίλο εφημερίδας ότι έγινε αυτό. Και μετά από λίγο αυτό δεν αποκαλύπτεται τίποτα. Και αν θελήσουμε, γιατί είπαμε προηγουμένως, είπε ο Μητροπολίτης, ο Νικόδημος είπε ο Μητροπολίτης, μήπως πρέπει να γυρίσουμε στην εποχή που δια του περιστρόφου αναγκάζουμε τους Μητροπολίτες να παραιτηθούν για να βάλουμε τους δικούς μας. Μήπως την παράνομη εκείνη η κατάσταση χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες. Μήπως η συνεργασία με την ασφάλεια, όταν συλλαμβάνουμε οι ιερείς και τους οδηγούμε στο ξύλο και στον βίο αποσχηματισμό. Μήπως πρέπει να φτάσουμε στην υπόθεση του πατήρ Ιωάννου Ρώτα, που υπάρχει οδός μοναδική στην Καλλιθέα, που συκοφαντήθηκε και διαβλήθηκε. Μείνετε χωρίς διαδικασίες. Μείνετε εδώ, πάω στην Αρχιεπισκοπή. Έχω τον πατέρα Επιφάνιο στις γραμμές μας. Καλησπέρα σας, πατέρα. Καλησπέρα σας. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Αρχιεπισκόπου του Μακαριωτάτου. Έχω την αίσθηση, τουλάχιστον από όσα διαβάζουμε όλες τις εφημερίδες, ότι ο Αρχιεπίσκοπος, ο αγαπητός, έχει πολλούς πονοκεφάλους τον τελευταίο καιρό, προσπαθώντας να εξηγιάνει, αν θέλετε, ένα μέρος της Εκκλησίας που δεν παρουσιάζει κάποια... Δεν θέλει εξηγήσει, κύριε Τράγκα, αφήστε την με να Εκκλησία ολοκληρώσω. Είναι αρχηγός, όχι να διατυπώσω, αφήστε. Αρχηγός της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Ιησούς. Αυτός που λέγεται είναι ο Ιησούς. Εγώ η άμπειρος, εμείς τα κλίματα. Πρέπει αυτό να διορθωθεί. Ουσιαστικός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτός θα κάνει. Να ρωτήσω τον εκπρόσωπο τύπου του Αρχιεπισκόπου. Ξεκινάω από εσάς, πατέρα Επιφάνιε, ρωτώντας σας πώς είδατε εσείς την δήλωση του κυρίου Πετσάλνικου γύρω από το γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων, που είπε ότι δεν πρόκειται να νομιμοποιηθεί τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη υπάρχει θέμα. Έτσι και γίνονται διάφορες τελετές. Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας από πλευράς Αρχιεπισκοπής. Είναι απολύτως ικανοποιητική η δήλωση του Υπουργού της Δικαιοσύνης της ελληνικής κυβερνήσεως, του κυρίου Πετσάλνικου, που αποκαλύπτει ακριβώς ότι στην ελληνική κυβέρνηση υπάρχουν ακόμα αντιστάσεις που προέρχονται από την στάση που κρατάει η ελληνική κοινωνία απέναντι σε τέτοια λεπτά θέματα, τα οποία για τους ευρωπαϊκούς ενδεχομένως λαούς είναι ξεπερασμένα. Η ελληνική κυβέρνηση αφουκράζεται προφανώς τις τάσεις της ελληνικής κοινωνίας, το θέλημα της ελληνικής κοινωνίας και κρατά αυτή την σοβαρή και ιδιαιτέρως επιφυλακτική στάση. Ναι, να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Εντάξει, για το θέμα του γάμου μεταξύ ομοφυλοφίλων, πείτε μου όμως κάτι. Βγαίνουν στις εφημερίδες όλο ένα και περισσότερα, θα έλεγα, ροζ σκάνδαλα ιερέων. Μαθαίνουμε ότι φτάνουν και στην Σύνοδο, τα εξετάζει με σοβαρότητα ο Αρχιεπίσκοπος όλα αυτά, αν ευσταθούν, αν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία. Ωστόσο, οφείλω να πω στατιστικά ότι έχουν αυξηθεί. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα δημοσιεύματα των εφημερίδων που προέρχονται από διάφορες πηγές και μέσα από τον εκκλησιαστικό χώρο.
μαθαίνουμε να μου επιτρέψετε να πω ψευδόνυμα διαφόρων αρχιερέων και όχι και μη αρχιερέων, τα οποία χαριτολογώντας τα λένε μεταξύ τους μέσα στους εκκλησιαστικούς κύκλους. Δεν θα κάτσω να τα αναφέρω όλα, όλη τη λίστα που διαβάζω στις εφημερίδες. Και οπωσδήποτε είναι ένας πονεοκέφαλος, δεν είναι για τον Αρχιεπίσκοπο αυτά τα πράγματα. Πριν σχολιάσω αυτό το θέμα για το οποίο με ρωτάτε, θα ήθελα σε συνέχεια του προηγουμένου θέματος των ομοφυλοφίλων να καταθέσω και μία ακόμα άποψη η οποία πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερως σοβαρά υπόψη. Ότι δηλαδή απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους η Εκκλησία στέκεται με ιδιαίτερη συμπάθεια και ιδιαίτερη αγάπη. Τους θεωρεί παιδιά της πλανημένα ενδεχομένως και σε καμία περίπτωση δεν τα καταδικάζει αυτά τα παιδιά. Και δεν τα αποβάλλει από το χώρο της Εκκλησίας. Ούτε άρρωστα, Πάτερ Επιφάνη. Ούτε τα καταδικάζει, ούτε τα αποβάλλει από το χώρο της Εκκλησίας και περιμένει τον συνετισμό και τη μετάνοιά τους, περιμένει τη συγγνώμη τους. Αυτό το οποίο καταδικάζει απερίφραστα και κατηγορηματικά είναι η αμαρτία την οποία διαπράττουν και αυτήν στυλιτεύει και αυτήν καταδικάζει. Μάλιστα. Να κλείσουμε αυτό το θέμα. Να περάσουμε στο άλλο, το στο δεύτερο μέρος, το οποίο απασχολεί οπωσδήποτε πιστεύω τον Αρχιεπίσκοπο. Είναι ιδιαίτερος σοβαρό. Κατάνθρωπον η Εκκλησία έχει να αντιμετωπίζει, κύριε Τράγκα, τις ανθρώπινες αδυναμίες. Είναι ένας θεανθρώπινος οργανισμός με κεφαλή της, επικεφαλής, τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι άμεμπτος από πάσης φύσεως. Και ως σώμα της και μέλη της όλους εμάς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουμε τις αδυναμίες μας, τις πτώσεις και τα ελαττώματά μας. Κανείς υγιός, σκεπτόμενος και ευρισκόμενος εντός της Εκκλησίας δεν θα αμφισβητήσει ότι στη διάρκεια της ιστορίας της υπήρχαν άνθρωποι της οι οποίοι δεν αντιπροσώπευσαν την ιδιότητά τους κατά τον καλύτερο τρόπο. Σκανδάλισαν και σκανδαλίζουν. Και σκανδαλίζουν. Όποτε η Εκκλησία λοιπόν έλαβε στα χέρια της στοιχεία, εν υπόγραφα, επώνυμα, τα οποία κατηγορούσαν συγκεκριμένους ανθρώπους για συγκεκριμένες πράξεις, προέβη στις δέουσες ενέργειες και απεκατέστησε την τάξη στο εσωτερικό της, αποδίδοντας τα το Κέσαρο στο Κέσαρι και τα το Θεό, του Θεού το Θεό. Αληθεύει, σε αγαπητέ πατέρα. Λοιπόν, η Εκκλησία δεν θα κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό της, αν υπάρξουν όμως υπεύθυνες, εν υπόγραφες και επώνυμες καταγγελίες. Όχι αόριστα δημοσιεύματα φυλάδων, εγώ θα τις έλεγα, και όχι εφημερίδων ή περιοδικών τρίτης και τετάρτης κατηγορίας και υποστάθμης, τα οποία προκειμένου να πουλήσουν φύλλα, βγάζουν πηχαίους τίτλους για να προσελκύσουν το αναγνωστικό κοινό. Σε τέτοια δημοσιεύματα κανείς δεν δίνει σημασία. Και αν κανείς περάσει από την πρώτη σελίδα στη δεύτερη και διαβάσει το περιεχόμενο, αντιλαμβάνεται τη φεδρότητα και την κενότητα αυτών των δημοσιευμάτων. Ναι, Πατέρα Επιφάνη, σας ευχαριστώ. Μικρή παρέμβαση, κύριε Μουστάκη, πρέπει να πάω σε πολύ σύντομο διάλειμμα. Πατέρα Επιφάνη, γιατί δεν ρωτήσατε το Σεβασμιότατο Πειραιός ποιους εννοεί κληρικούς που ανέρχονται επί των ημερών αυτών με μειωμένη ηθική? Γιατί δεν το ρωτήσατε, κύριε Μουστάκη? Και δεύτερον, ένα δεύτερο. Γιατί ο αείμνηστος Ιερώνυμος στους 6 μήνες της αρχιεπισκοπίας του καθάρισε, καθήρεσε με κανονικό τρόπο με τα εκκλησιαστικά δικαστήρια. Α, με κανονικό, σας παρακαλώ. 80, όχι, σας παρακαλώ, κύριε Μουστάκη. Ποιος ήταν ο κανονικός τρόπος, κύριε Μουστάκη? Κανονικά με τη σύνοδο. Αυτή ήταν η σύνοδος, η παράνομος σύνοδος 80, με την ασφάλεια και τη δικτατορία 80, του Παπαδόπουλου. Αυτό εννοείται κανονικές διαδικασίες. Γιατί δεν φωνάζατε τότε? Γιατί δεν φωνάζατε και εσείς, κύριε Μουστάκη? Τσάκαλε, γιατί φωνάζετε τώρα? Γιατί δεν φωνάζαμε, γιατί λιβανίζαμε όλοι μαζί τη Χούντα, κύριε Μουστάκη? 80 κληρικούς. Και δεν ξέρω εγώ που πήγαινε το θυμία μας, το Θεό ή στη Χούντα. 80 κληρικούς. Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε καθηγητά. Αντικανονικά και παράνομα. Κύριε καθηγητά. Αντικανονικά και παράνομα. Κύριε καθηγητά. Όπως οδήγησαν στην ΕΣΑ ολόκληρους συνταγματάρχες και στρατηγούς και τους ταπείνων και τους έφτυνων. Αν έχετε την καλοσύνη. Έπρεπε να ντρεπόμαστε για αυτή την περίοδο. Έχετε... Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, ένα επίμαχο. Όχι, έκανε κάθε. Όχι, κύριε. Μισό λεπτό. Ναι, το είπατε. Το ξεκαθαρίσατε. Δεν είπαμε τίποτα. Συγγνώμη. Μισό λεπτό. Όταν με τον Κατινά και την ασφάλεια και τον Γλυμίδη μπαίναμε στα σπίτια, σπάζαμε τις πόρτες, σπάζαμε ανθρώπους και τους οδηγούσαμε στην Αρχιεπισκοπή, αυτό λέγεται κανονική τάξη, κανονικό δίκαιο. Μισό λεπτό. Εντάξει, το είπατε. Λοιπόν, το είπαμε. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, ένα επίμαχο σημείο από τον Πατέρα Επιφάνιο της Αρχιεπισκοπής. Ακούσατε ότι εφόσον υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία για κάποιον ιερέα ή ιεράρχη
ο οποίος είναι αμαρτωλός με ροζ ιστορίες και τέτοια πράγματα, τότε για αυτή την κάθαρση αποκαθίσταται η τάξη με κανονικές διαδικασίες. Από την άλλη μεριά ακούσατε τον κύριο Μουστάκη που λέει ότι στο παρελθόν επί 7 ετίας είχαν καθαρίσει 80 περίπου ιεραρχικοί. Ακούσατε και τον πατέρα, τον Ιερώνυμο, τον πατέρα Τσάκαλο, που λέει ότι ήταν άλλες εποχές. Ήταν μια φυσιογνωμία Ιερώνυμος, θα τον παρέσυραν. Πάμε σε διάλειμμα. Και πάνω να παρέσυραν και τον Αρχιεπίσκοπο. Πάμε σε διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, να πάω αμέσως στον πατέρα Σκορδά, τον αγαπητό που φιλοξενώ σήμερα εδώ στο στούντιο. Ευχαριστώ. Στο Star Channel. Ένα σχόλιο δικό σας τόσο για το γάμο μεταξύ ετεροφιλοφίλων και τις αντιδράσεις που υπάρχουν πλέον και ένα για τα ροζ σκάνδαλα της Εκκλησίας που, όπως είπε ο πατέρας Επιφάνιος, δεν είναι τόσο μεγάλα όσο παρουσιάζονται στις εφημερίδες για λόγους αναγνωσιμότητας, αλλά από την άλλη μεριά απασχολούν την Εκκλησία κατά καιρούς και ζητάει η Εκκλησία τεκμηριωμένα στοιχεία. Καταρχήν θα συγχαρώ τον Μακεδόνα Υπουργό Δικαιοσύνης. Τον κύριο Πετσάλνικο. Τον κύριο Πετσάλνικο, ο οποίος πήρε μια απόλυτη θέση πάνω σε αυτό, σύμφωνα με τα ήθη και τον πολιτισμό του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Διότι δεν είναι μόνο θρησκευτικό, είναι και θέμα του πολιτισμού μας και της ιστορίας μας, της πνευματικής, το να αποδεχθούμε επίσημα αυτόν τον γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων. Εδώ ο ομοφυλόφιλος ή η ομοφυλόφιλος μίλησε για ανθρώπινα δικαιώματα, για ατομικά δικαιώματα. Εφόσον είναι ενήλικος, προσέξτε, εφόσον είναι ενήλικος, κάνει ο νόμος, δεν την πειράζει, το να κάνει τη ζωή της όπως θέλει. Και ο πατέρας Επιφάνιος είπε ότι αυτά τα παιδιά δεν τα διώχνει η Εκκλησία. Καλά, τέλος πάντων. Είναι ένας λόγος αυτός. Αλλά, λέτε αυτές τις κοπέλες. Ναι, παρακαλώ να τελειώσω. Αλλά από το άλλο μέρος όμως δεν είναι δυνατόν αυτός ο τρόπος της ζωής, ο ιδιαίτερος τρόπος της ζωής να γίνει κανόνας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει διότι είναι και αντίθετο προς τους φυσικούς νόμους και ορθώς το ετώνησε και ο κύριος ασκητής. Ο γάμος είναι για την τεκνοποιία και επομένως δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε ένα τέτοιο γάμο. Εάν γίνεται στο εξωτερικό και αν ελέγχθη ότι θα πιεστούμε, μα εδώ πιεζόμεθα και για εθνικά θέματα. Δηλαδή αν πιεστούμε θα δώσουμε το Αιγαίο. Επομένως και εδώ θα υποχωρήσουμε. Εάν τώρα η Νορβηγία θέλει να κάνει ό,τι θέλει, λοιπόν είναι δικαίωμά της να συμφωνήσει προς τα ήθη και έθιμά της. Δεν είναι δυνατόν όμως εμείς να απομακρυνθούμε από τον πνευματικό μας πολιτισμό. Ούτε ο ελληνικός λαός κατά την πλειοψηφία του, τη συντριπτική πλειοψηφία, θα αποδεχθεί αυτό. Τώρα, ως προς αυτό το οποίο επικαλέστηκε η ομοφυλόφιλος, ότι κοιτάξτε και τον εαυτό σας, υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι αρμοδία αυτή βέβαια για να ελέγξει, αλλά εν πάση περιπτώσει ας πούμε ότι κρίνει. Είπε ο γάιδρος στο πετεινό κεφάλαιο. Εγώ δεν το λέω αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα το εξής. Επειδή ετέθη θέμα της εκλογής των Μητροπολιτών, εγώ θα φέρω στην επιφάνεια αυτό το οποίο ζυμώνεται επί δεκαετίες και είναι μία υιοθέτηση και του ευρύτερου θεολογικού κόσμου και του πληρώματος της Εκκλησίας, ότι πλέον να πάψει αυτός ο τρόπος, ο στενός τρόπος της εκλογής των Μητροπολιτών για να επικρατήσει μεγαλύτερη αξιοκρατία. Εδώ ένας Μητροπολίτης εκλέγεται από 70-80. Είναι 80, οι 5-6 είναι ασθενείς, θα έρθουν οι 70 και μεταξύ των 70 θα εκλεγεί. Λοιπόν, είναι καταρχήν πρέπει να γίνει ευρύτερο το φάσμα της εκλογής. Και μπορεί ο Μακαριότατος, ο οποίος είναι πάρα πολύ σοφός και εγκρατής και των κανόνων και των σφιγμών του πληρώματος της Εκκλησίας, όπως θέλει να προχωρήσει και σε άλλα θέματα, να προχωρήσει ακριβώς και στην αναθεώρηση αυτή για του ευρύτερου τρόπου της εκλογής. Για να προχωρήσει. Μάλιστα. Ο Μακαριότατος. Να πάω στον κύριο Λύρα, στον πρόεδρο του Ελληνικού Κινήματος Σωτηρίας, να μου επιτρέψετε γιατί δεν έχει μιλήσει καθόλου. Αν πάτε για τη Σωτηρία, να πούμε ότι αυτό είναι έργο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος και να πω ότι στη Σύρο ολόκληρα τα Κυκλαδονήσια συνεχάρισαν, χειροκρότησαν, αξιοκράβγασαν τον Μητροπολίτη Δωρόθεο. Αυτό είναι σημαντικότερο θέμα των καθολικών. Δεν είναι το ρινό θέμα. Αν έχετε την καλοσύνη, δεν έχω άλλο χρόνο. Είναι πολύ ευρύτερο. Είναι το 1895. Αν έχετε την καλοσύνη να μιλήσει και ο κύριος Λύρας. Αν έχετε την καλοσύνη να μιλήσει και ο κύριος Λύρας. Μεγάλες προσωπικότητες για αυτό. Κύριε Λύρα, ο λόγος σε εσάς, σας ζητώ συγγνώμη που ήρθαμε σε εσάς τώρα, ναι, και ξέρετε, έχετε λίγο χρόνο. Έχετε κάνει πολύ κόπο εδώ, έχετε ανθρώπους, έχετε συνεργεία.
Δεν επιτρέπεται να μην μιλήσουμε. Μιλήστε εσείς, κύριε Μοίρα, τώρα. Το σχόλιο είναι δικό σας. Καθώς αφορά το θέμα των ομοφιλοφίλων, κύριε Δράγκα, αν το εξετάσουμε πνευματικά και εκκλησιαστικά, θα δούμε ότι αυτό το θέμα έρχεται σε αντίθεση, με τον Δημιουργό και την Δημιουργία. Εμείς σαν Ορθόδοξοι Έλληνες και η Εκκλησία μας, η Ελληνική Εκκλησία, πιστεύει ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Χριστός μας, ο Σαρκωδής, έκανε τα πάντα με πλήρη σοφία και τάξη. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή έρχονται άνθρωποι οι οποίοι νομοθετούν αντίθετα και προς τον νόμο της Εκκλησίας και προς το πνεύμα, αλλά και προς τη φύση, διότι αυτό το έργο των ανθρώπων που παντρεύονται ομοφιλοφίλως δεν το κάνουν τα ζώα, τα κτίνη. Άρα εδώ έχουμε κάποιον άλλο νομοθέτη που υποκρύπτεται και αυτός ο νομοθέτης που αντιστρατεύεται στον Δημιουργό, στη Δημιουργία, στην ηθική, είναι ο Σατανάς. Προσέξτε. Επομένως είναι σοβαρότατο το θέμα. Δεν μπορούμε εμείς να δεχθούμε αυτή τη στιγμή τη συμβουλή του Σατανά, έστω και αν προέρχεται από ανθρώπους. Είδαμε τα γεγονότα που συνέβησαν στη Γερμανία, ο σατανισμός. Τι είναι, μία μορφή σατανισμού, αλλά και αυτό το οποίο διοχετεύεται τώρα μέσα στους πολιτισμένους λαούς προέρχεται από, εφεύρημα σατανικό, το οποίο, κύριε Τράκα, θα πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, διότι εμείς γνωρίζαμε τους καρπούς της ανομίας της Ευρώπης και της χώρας των Γαδαρινών. Διότι μάλιστα, ήδη έχουν χάσει το φως. Κύριε Λύρα, θα βρούμε ευκαιρία. Και δεν ξέρω γιατί ακριβώς εδέχθη η Εκκλησία εκκρατούσα. Γιατί εδέχθη τον παπισμό, γιατί εδέχθη πρέπει να σας διακόψω. Και τα αποτελέσματα είναι ότι Λύρα, και Ομόνια δεν έχουν. Δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ζητώ συγγνώμη. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελείωσε για σήμερα το Μετρό. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στις 7 και 10. Καλό βράδυ να έχετε όλοι σας. Να είστε καλά.